Ζάκη, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο σπίτι σου, στην Ελλάδα. Καλησπέρα. Είναι κάποια χρόνια που ζεις στο εξωτερικό και τελευταία ασχολείσαι με κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και όχι μόνο. Για πες μου, με τι ασχολείσαι, τι είναι αυτό? Τα πράγματα που ασχολούμαι επικραματικά με δύο λέξεις λέγεται ένομη τάξη. Έχω ζήσει κάτω από ένομη τάξη εδώ και 30 χρόνια περίπου στο εξωτερικό, Αυστραλία, Αγγλία και άλλες χώρες. Έχω δει πραγματικά πώς είναι ο κόσμος να δουλεύει κάτω από ένομη τάξη, κάτω από οργάνωση και γενικά κάτω από δικαιοσύνη. Και αυτά που επιθυμώ είναι για την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Ελλάδα, για το σπίτι μου, όπως είπες, να υπάρχει ένωμη τάξη. Δηλαδή, για μένα είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ένωμη τάξη. Δηλαδή, δικαιοσύνη. Και πώς θα την επαναφέρεις, ένωμη τάξη, με τι μέσα? Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε είναι τα πλέον αυτονόητα και νόμιμα. Αυτονόητα και νόμιμα σημαίνει ότι, όπως ορίζει ο νόμος, εάν εσύ έτσι και με κλέψεις, εγώ θα πρέπει να κάνω τα αυτονόητα και νόμιμα που είναι μην εισαγωγή. Πολύ, πολύ απλά πράγματα. Δεν είναι κάτι... Θα σου κάνω μια πολύ απλή και συνηθισμένη ερώτηση. Έχεις εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη? Καμία. Και τότε? Με το να μην έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη εκ των αποτελεσμάτων, γιατί είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο όπου τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου άμεσα εκτελεστέα δεν εκτελείται, το οποίο αυτό είναι δείγμα απόλυτης ανομίας. Σε ποια αναφέρεσαι? Αναφέρομαι στην μια τελευταία απόφαση που είχε να κάνει με τους συνταξιούχους, οι οποίοι διεκδικούσαν τη συντάξη τους τα νομικά. Βγήκε τελεσίδικη απόφαση και αυτοί αποφάσισαν, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με την υπόθεση να δω ποιος είναι ο άμεσα υπεύθυνος. Απλά δεν εκτελούσαν την απόφαση. Νομίζω ότι περάσανε γύρω στα δύο χρόνια μέχρι να εκτελεστεί η απόφαση και να πάρθουν και να δοθούν κάποια χρήματα στους συνταξιούχους που ήδη είχαν κερδίσει την απόφαση. Και όχι σε όλους. Και όχι σε όλους, ναι. Γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους συνταξιούχους που είχαν υποβάλει, είχαν κάνει αγωγή μέσω συγκεκριμένου δικηγορικού οίκου, ναι, ήμουνα κι εγώ. Α, μάλιστα. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Δεν πήρες τίποτα? Όχι, όχι. Μάλιστα. Με το σκεπτικό ότι επειδή ήμουνα κάτω από 1000 ευρώ, κάτω από 800 ευρώ, κάτι τέτοιο, σε αυτούς δεν έδωσε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ξέρω όμως το αποτέλεσμα. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο όπου τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου και από ό,τι έχω ακούσει και από διάφορους δικηγόρους και νομικές ομάδες, υπάρχουν και άλλες τέτοιες αποφάσεις. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο όπου τελεσίδικη απόφαση, λέω τώρα για μία που την ξέρω, σύμφωνη για να μην επεκταθώ κτλ. Άμεσα εκτελεστέα, δηλαδή άμεσα εκτελεστέα σημαίνει να εκτελεστεί αύριο, μέσα 24 ώρες, δεν εκτελείται. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο. Το ξέρω αυτό λόγω της εργασίας μου. Είμαι αρχιτέκτονα συστημάτων. Και να το διατυπώσω λίγο καλύτερα, στα αγγλικά λέγομαι solutions architect. Η δουλειά μου μένα είναι λύσεις. Δώσε μου οποιοδήποτε πρόβλημα, ειδικά με συστήματα, ειδικά με μεγάλους λογαριασμούς κτλ. Και σου βρίσκω τη λύση. Σου κάνω το σχεδιασμό, τα πάντα. Όπως καταλαβαίνεις, έχει άμεση συνάφεια η εργασία μου με ορθολογισμό και με πρακτικές λύσεις. Λοιπόν, έψαξα την υπόθεση, γιατί σε κάτι άλλο που είμαι ειδικός στην ανέβρεση αληθινών στοιχείων, η ειδικότητά μου είναι αυτή, την κάνω εδώ και πάνω από 20 συναπτά έτη. Ερεύνησα άλλες χώρες του κόσμου, δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Τέλες ίδιες αποφάσεις, άμεσα εκτελεστές, να μην εκτελούνται. Πρέπει δεν να πούμε εδώ κάτι το οποίο είναι περίεργο και οξύμορο. Τα χρήματα αυτά από τους συνταξιούχους, ναι, τα πήρε υποτίθεται, τα πήρε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ξέρω το μέρος. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τους θα δίνει πίσω, ενώ βγήκε η απόφαση που λες. Δηλαδή, είναι πραγματικά περίεργα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, έτσι. Για μένα, βάσει λογικής και εκ των αποτελεσμάτων, δεν υπάρχουν κόμματα χρώματα. Λέω βάσει λογικής και εκ των αποτελεσμάτων. Για μένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία 11 χρόνια, δηλαδή έχουν βάλει τη χώρα σε μνημόνια, παράδοση εθνικής κυριαρχίας, το εξευτελιστικό δώσανε την Μακεδονία, χιλιάδες αυτοκτονίες, λαθροπικισμό,
Περίπου 4 εκατομμύρια Έλληνες έχουν φύγει τελευταία 5-6 χρόνια από την Ελλάδα. Μιλάμε για τεράστια οικονομικά κλίματα και αναφέρομαι και στη γνωστή υπεξαίρεση τα 233 δις. Τις τράπεζες μιλάς. Ναι. Δεν υπάρχουν κόμματα και χρώματα. Για μένα όλοι αυτοί είναι μία, το τονίζω, το έχω πει αρκετές φορές, είναι μία και αδιαίρετη συμμορία. Μία. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Απολύτως. Μία. Πες μου λιγάκι να επικεντρωθούμε λίγο στο θέμα μας τώρα. Ναι. Αυτό που κάνεις. Τι ακριβώς κάνεις και με ποιο τρόπο θες να το πετύχεις αυτή την ισονομία και την απόδοση δικαιοσύνης, εφόσον μάλιστα δεχόμαστε και οι δύο ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει αυτό? Ναι. Λοιπόν, το να γνωρίζουμε την πραγματικότητα, το να γνωρίζουμε ακριβώς με τι έχουμε να κάνουμε, αυτό είναι το θετικό κομμάτι. Αυτό είναι το τελείως θετικό κομμάτι. Γνωρίζουμε. Ποιος είναι ο εχθρός? Ποιος είναι ο εχθρός? Γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, γνωρίζουμε ότι επικρατεί η απόλυτη ανομία. Για μένα και σύμφωνα με τα στατιστικά, και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο Πιστέλη αν το γκουγκλάρει οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Για μένα είμαστε νούμερο ένα χώρα στον κόσμο σε ανομία, πρώτη, δεύτερη έρχεται το Μεξικό και με τεράστια διαφορά, λόγω όπως σου είπα, ανέφερα προηγουμένως, και άλλα πράγματα που συμβαίνουν, γιατί δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει παραδώσει εθνική κυριαρχία εν καιρό ειρήνης, καμία. Εθνική εννοείς? Ναι, φυσικά. Εθνική κυριαρχία. Εθνική κυριαρχία, ναι. Εθνική κυριαρχία με πλαστά στοιχεία με το Ελστάτ κτλ. Η γνωστή υπόθεση με την κυρία Γεωργαντά, όπως ξέρεις. Λοιπόν, δεύτερον, από το τραπεζικό κύκλο είναι ευρέως γνωστό στους τραπεζικούς κύκλους ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα πλυντήρια μαύρου χρήματος στον κόσμο, ευρέως γνωστό. Προορίζαν την Ισλανδία, και θα αναφερθώ αργότερα στην Ισλανδία, στο παράδειγμα της Ισλανδίας, να γίνει αυτή το μεγαλύτερο πλυντήριο μαύρου χρήματος. Δεν τα κατάφεραν με την Ισλανδία και έχουν καταφέρει και έχουν κάνει την Ελλάδα τώρα ένα από τα μεγαλύτερα πλυντήρια μαύρου χρήματος στον κόσμο, που σημαίνει πάλι ότι για να γίνει αυτό, ότι επικρατεί η πλήρης ανομία. Λοιπόν, ξέρουμε τις συνθήκες. Έτσι δεν είναι? Ξέρουμε τις συνθήκες. Επικρατεί η πλήρης ανομία. Ξέρουμε τον εχθρό. Είναι μία και αδιαίρετη συμμορία εντός και εκτός Βουλής. Πολύ βασικό αυτό το πράγμα για αυτούς που θα μας ακούσουν να το καταλάβουν και να το κατανοήσουν. Δηλαδή, αυτοί που έρχονται εκτός Βουλής, τα μικρά κόμματα, πατριωτικά κτλ. Που λένε αούα και αυτοί ερχόμαστε να σώσουμε. Αυτούς που εγώ, συγγνώμη, ναι, ονομάζω ελαδέμπορους. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ελαδέμπορους. Ελαδέμπορους. Για μένα αυτή είναι χειρότερη από την εγκληματική οργάνωση που διοικεί τον τόπο αυτή τη στιγμή, γιατί αυτοί για μένα είναι εκτελεστές, δηλαδή βοηθούν την εγκληματική οργάνωση στο έργο της. Δηλαδή, βοηθούν τον κόσμο και τον προβατοποιούν, τον μαντρώνουν, 500 από εδώ, 1000 από εδώ. Μέσω του Διέρη και Βασίλευε. Ναι, μέσω του Διέρη και Βασίλευε, λοιπόν, και με όλα αυτά, με τελικό αποτέλεσμα, ώστε να πάει ο λαός στο ίστατο εργαλείο που έχει, που λέγονται εκλογές, οι οποίες έχω κάνει σχετικό βίντεο και αποδεικνύουμε με αληθινά στοιχεία ότι δεν υφίστανται εκλογές στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν εκλογές και ψήφος, γίνεται η απόλυτη νοθεία. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρος, τουλάχιστον από το 2015 και μετά είμαι 1-3 εκατομμύρια τετράκι τρεις σίγουρος. Ότι... Άρα με δικαιολογίζει λίγο που εγώ αρνούμαι να ψηφίσω? Φυσικά. Κανέναν? Φυσικά. Άλλωστε η δράση μας που έχουμε σαν ένωση, που έχουμε ως ένωση, είμαστε Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών ΩΜΕΓΑ και ΑΜ και Ισονομία, είναι αυτή. Μία από τις σοβαρές δράσεις που κάνουμε και προτείνουμε στον κόσμο είναι να μην ψηφίσει τίποτα, ώστε να τους φέρουμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και να καταλάβει επίσης ταυτόχρονα ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν εκλογές, δεν υπάρχει ψήφος. Λοιπόν, ξέρουμε το περιβάλλον. Το περιβάλλον το ξέρουμε. Ανομία, εγκληματική οργάνωση, πιασμένα όλα τα πόστα, ειδικά σε μεγάλο επίπεδο, μιλάμε για στρατό, αστυνομία, λιμενικό, δικαστικό σώμα, δήμαρχοι, δημοτικά συμβούλια. Μέσα ενημέρωσης. Μέσα ενημέρωση φυσικά, που είναι και το αγαπημένο σου. Η εξαπάτηση. Ναι, ή τα εξαπάτηση, όπως θες να τα πεις. Λοιπόν, εξοραστικοί σύλλογοι, οτιδήποτε είναι δεμένο σαν μικρή ομάδα, οι άνθρωποι αυτοί είναι χωμένοι μέσα. Ή θα έχουν δικούς ανθρώπους μέσα που θα είναι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και θα έχουν κάποια θέση κλειδί ώστε να επηρεάζουν τον κόσμο, ή κατά με θα υπάρχουν και με πολύ λίγες εξαιρέσεις τσιμεντόληθοι, όπως τους αποκαλώ, οι οποίοι κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουν και
και οι άνθρωποι που υπάρχουν μέσα ώστε να δημιουργούν αυτό το διάρκειο βασίλειο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση είναι απελπιστική. Και εκ των αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα μιλούν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη θεωρία. Δεν έχουμε χιλιάδες θανάτους, αυτοκτονίες. Δεν έχουμε καταστροφή της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε. Δεν έχουμε εγκλήματα σωριδών οικονομικής φύσεως. Έχουμε. Δεν έχουμε λάθρο εισβολής στην Ελλάδα. Έχουμε. Έχουμε, σύμφωνα με τον κύριο Μάζη και τον κύριο Γρίβα, έχουμε αυτή τη στιγμή σχεδόν 5,5 εκατομμύρια λάθρο εισβολής στην Ελλάδα. Δεν λέω λάθρο μετανάστες γιατί είναι οξύμορο. Λοιπόν, έχουμε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ζούμε επίσης τα απόνερα μιας διεθνής απάτης, η οποία έχει να κάνει με τους ιούς γενικά ή με τις υπουργωτικές πράξεις υγείας, και το ζει αυτό όλος ο κόσμος. Να σε διακόψω λίγο εδώ, τι εννοείς απάτη, θεωρείς ότι δεν υπάρχει ιός? Εκ των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα δικά τους νούμερα, γιατί είμαστε σε διαδικασία συγγραφής δικογράφων, τα επιμελήθηκα εγώ τα νούμερα αυτά, μιλάω σε παγκόσμια κλίμακα και είναι πολύ εύκολο ο καθένας να τα βρει. Δηλαδή, αν πας στο Google ή σε επίσημες πηγές με τις χώρες του κόσμου, π.χ. η Ελλάδα, πόσοι πέθαναν από τον ιό, λέει 12.500. Κίνα, πόσοι πέθαναν τόσοι. USA, πόσοι πέθαναν τόσοι. Αγγλία, πόσοι πέθαναν τόσοι. Έτσι δεν είναι? 195 χώρες νομίζω τόσοι είναι. Λοιπόν, πηγαίνεις σε ένα εξελάκι, βάζεις τα νούμερα, κάνεις τη σούμα και σου βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα, τα οποία επιμένω ότι είναι δικά τους νούμερα. Έχουν ήδη βγει αποφάσεις από δικαστήρια όπως είναι η Λισαβόνα, όπου οι 20.000 που έλεγαν ότι πέθαναν από τον ιό δεν ισχύει το νούμερο αυτό, ήταν, δεν ξέρω, 30, 50, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο, απόφαση από δικαστήριο. Εγώ δεν θα πιστέψω τον κάθε τυχάρπαστο, θα πιστέψω απόφαση από το δικαστήριο, δεν είναι έτσι? Λέει το δικαστήριο τι είπε, ότι οι θάνατοι από κορονοϊό, έτσι όπως το λες, ήταν περισσότεροι από όσοι είχαν εμφανίσει? Όχι, λιγότεροι. Ήταν 20 με 30, είπες. Όχι. Είχαν εμφανίσει 20.000 και τελικά οι θάνατοι, σύμφωνα με το δικαστήριο, ότι η απόφαση τελική της Λισαβόνας ήταν, δεν θυμάμαι, 50, 60. Είναι αυτό λέω και εγώ. Μήπως κάνεις κάποιο λάθος. Είχαν εμφανίσει 20.000 η κυβέρνηση. Ότι πεθάνανε 20.000 από κορονοϊό. Μπράβο. Άρα ήταν λίγοι, λίγους εμφάνισε. Μήπως το λες ανάποδα? Όχι. Και το δικαστήριο εμφάνισε ότι έχουν πεθάνει 50.000. Όχι 50.000, 5-0. Ναι, αλλά πες το, τι 5-0. 50. Πες το, 5.000, 50.000 είπες. Δεν είπα 50.000. Έτσι είπες. 50 είπα. Ωραία, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Το ξεκαθαρίσαμε, ναι. Συγγνώμη, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, την οποία αυτή απόφαση μπορείτε να τη βρείτε πάρα πολύ εύκολα στο ίντερνετ. Είναι κάτι άλλο, όσοι θάνατοι αναφέρονται και ανακοινώνονται από κορονοϊό, είναι από κορονοϊό ή είναι από άλλες ασθένειες εξαιτίας του κορονοϊού? Κατάλαβες τι θέλω να πω? Ναι, καταλαβαίνω. Μήπως επιδεινώθηκε κάποια αρρώστια? Μισό λεπτό για να τελειώσω τη φρασιολογία που έλεγα προηγουμένως. Λοιπόν, οποιοδήποτε μπορεί να πάρει και να κοιτάξει τα νούμερα και να βγάλει τελική σούμα. Όταν βγάλει τη σούμα, το ποστό θνησιμότητας στον κόσμο με τα δικά τους νούμερα, επιμένω, με τα δικά τους νούμερα, συμφωνεί? Γιατί τα μελλοντικά δικαστήρια θα αποδείξουν τι έχει γίνει κτλ. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στο διεθνές δίκαιο, ξέρω πώς δουλεύει το διεθνές δίκαιο, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη εκεί πέρα. Με τα δικά τους νούμερα βγαίνει το ποστό θνησιμότητας σε παγκόσμια κλίμακα 0,045. Που σημαίνει ότι είναι αμελητία ποσότητα. Δεν είναι δηλαδή μια ποσότητα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη λέξη πανδημία? Ακριβώς. Με τα δικά τους νούμερα. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε με τα δικά τους νούμερα, νούμερα τα οποία δεν συνάδουν με την πραγματικότητα και με το τι έγινε, σημαίνει κατ' εμέ ότι κάτι τρέχει στα γύφτικα. Κάτι υπάρχει από πίσω. Δεν είναι λογικό. Δεν υπάρχει λογική. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει λογική, κάτι άλλο με αυτό συμβαίνει. Το οποίο αυτό θα είναι για το μέλλον, πιστεύω, όσον ούπο, τα δικαστήρια θα αποδείξουν το τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει και γιατί έχει γίνει. Δεν θέλω για να πω στο τρυπάκι ποιος το έχει κάνει, ποιος ωφελείται κτλ. Δεν με ενδιαφέρει. Κοιτάζω, για μένα προσωπικά, κοιτάζω εάν είναι λογικό, αν είναι νόμιμο κτλ. Αυτά να με ενδιαφέρουν. Υπάρχει λογική, υπάρχει νομιμότητα. Π.χ. στην Ελλάδα. Και εδώ πέρα γυρνάμε τώρα, κάναμε ολόκληρη παρένθεση για τις δράσεις μας. Οι δράσεις μας εστιάζονται, όπως είπα, στα αυτονόητα και νόμιμα.
Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, γιατί είναι πιασμένοι, όπως είπαμε, αυτοί βάζουν όποιους θέλουν στον Άρο Πάγο, στο δικαστικό σώμα κτλ. Κτλ. Όμως εμείς, σαν πολίτες, το μόνο πράγμα που έχουμε και μας απομένει είναι να κάνουμε τα αυτονόητα και νόμιμα, τα οποία σημαίνει μην εισαγωγή. Αλλά πώς πρέπει να τα κάνουμε, στην Ελλάδα ειδικά, λόγω της ανομίας και λόγω της καταστάσεως. Πρέπει να γίνουν συλλογικά. Δηλαδή πρέπει να γίνουν από χιλιάδες κόσμου μαζί. Δηλαδή ακολουθούμε την στρατηγική που έχουμε σαν ένωση, ακολουθούμε το παράδειγμα της Ισλανδίας. Να αναφέρω στο βιντεάκι εδώ πέρα το παράδειγμα της Ισλανδίας, η οποία έγινε... Ισλανδίας, ναι. Ισλανδίας. Στην Ισλανδία οι άνθρωποι είχαν μνημόνια, την προορίζαν τη χώρα να γίνει το μεγαλύτερο πλυντήριο μαύρου χρήματος, όπως είπα, και το ξέρω αυτό πολύ καλά από τους τραπεζικούς κύκλους. Λοιπόν, είχαν μνημόνια οι άνθρωποι, ακριβώς η ίδια κατάσταση όπως επικρατούσε στην Ελλάδα όταν ξεκινήσανε και σε εμάς τα μνημόνια, καταστροφή ελληνικής εθνικής οικονομίας, χαράτσια κτλ. Κτλ. Αυτοκτονίες, τα ξέρετε. Σύμφωνα και τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλοι μας. Και εγώ με τα περιουσιακά μου στοιχεία καθίζηση. Ο κόσμος δεν είχε δουλειές. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό πιστεύω και δεν χρειάζεται περισσότερη επεξήγηση. Λοιπόν, είδαν και αποείδαν οι άνθρωποι και επειδή τα ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί έχω συνεργάτες από την Ισλανδία και μου είπαν ακριβώς τι έγινε. Βασικά, τι έγινε εκεί, μια ωραία πρωία, να το πω έτσι, να το πλουστεύσω. Ο Ζάκης και ο Ιωσήφ κάθισαν σε ένα τραπέζι και λένε: Τι κάνουμε, Ιωσήφ, τι κάνουμε, Ζάκη, πού είμαστε. Ζήτησε ο Ζάκης με τον Ιωσήφ και. Μέσω της συζητήσεως ανακαλύψαν ότι έχουν την κυβέρνηση εναντίον τους, τις τράπεζες εναντίον τους, το δικαστικό σώμα εναντίον τους, τους λόγιους δασκάλους, γιατρούς κτλ. Εναντίον τους, δικηγόρους εναντίον τους. Ωραία, λέει, εντάξει, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά είναι όπως είναι στην Ελλάδα. Εναντίον μας δεν είναι. Εναντίον μας. Εκ των αποτελεσμάτων μιλάνε. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, τι κάνουμε. Και μιλήσανε και λέει: Το μόνο λέει, πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, όπως είμαστε, σύμφωνα με τις συνθήκες που είμαστε, τα λοιπά, είναι να κάνουμε λέει, τα αυτονόητα και νόμιμα, δηλαδή ομαδικές μήνες, ομαδικές αγωγές, αλλά όλοι μαζί. Λοιπόν, και το κάναμε πραγματικότητα. Δύο άτομα ξεκίνησε όλη η ιστορία. Πήγανε σε δύο δικηγορικά γραφεία, γράψανε δύο δικόγραφα μόνο. Δύο δικόγραφα. Καλέσαν τους φίλους στην αρχή. Και μετά τη γειτονιά και μετά τους υπόλοιπους κτλ. Να τα υπογράψουν πρώτα. Μόλις τα υπέγραψε ικανός αριθμός ατόμων, χιλιάδες μιλάμε τώρα, σύμφωνοι. Δηλαδή, δεν θυμάμαι τώρα, μου τα λέγανε οι φίλοι μου και συνάδελφοι. 20.000 νομίζω υπογράψανε, 25.000. Δεν είναι μικρός αριθμός για την Ισλανδία, γιατί η Ισλανδία έχει λίγους κατοίκους. Ναι, δεν είναι μικρός αριθμός, γιατί είναι και μικρή περιοχή και ήταν πιο εύκολο για να διαθέτει. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο στην Πελοπόννησο. Γιατί η Πελοπόννησο δεν βρίσκουμε 20.000 για να απογράψουν 25. Παντός να πούμε εδώ ότι είναι άλλος λαός η Ισλανδία και άλλο οι Έλληνες. Μισό λεπτό, γιατί εγώ δεν ξεχωρίζω λαούς. Καταλαβαίνω, ναι. Μιλάω για ένα μετάξι. Λοιπόν, μισό λεπτό να τελειώσω. Λοιπόν, είχαν υπογράψει 20-25.000 και όταν είχαν πέσει αυτές οι υπογραφές, υπογράψει μιλάμε και καταθέσει, γιατί γίνονται ομαδικές. Σύμφωνοι. Έχουν περίπου ανάλογο σύστημα στην Ελλάδα όπως εμείς. Πήγαιναν τότε 1.000-2.000 ή 1.500 άτομα έξω από τα δικαστήρια, έξω, πολύ σημαντικό αυτό που λέω, όχι στο Σύνταγμα. Όχι στο Δημαρχείο, όχι στη θάλασσα, όχι στο βουνό, έξω από τα δικαστήρια, γιατί αυτούς θέλανε, τους εισαγγελείς και τους δικαστές, και φωνάζαν οι άνθρωποι: Θέλουμε δικαιοσύνη τώρα. Αυτό έκαναν. Για να μην τα πω λίγο, και είναι πολύ εύκολο να τα βρει ο καθένας στο ίντερνετ, μέσα σε 4 μήνες ανάγκασαν, και επιμένω στη λέξη, ανάγκασαν τον πρόεδρο της Ισλανδίας, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, να κλείσει τις τράπεζες. Μέσα σε μια νύχτα, να τους βάλει τους τραπεζίτες στη φυλακή, γιατί αυτή ήταν πίσω από τα οικονομικά σκάνδαλα, και συγχρόνως και τη μισή κυβέρνηση στη φυλακή. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, η Ισλανδία απολαμβάνει ένωμη τάξη. Και ακόμα τους βάζει στη φυλακή. Ξέρεις, γιατί είναι οι συνένοχοι, οι παρασυνένοχοι κτλ. Από το 8 και μετά η Ισλανδία και η Ισλανδία με εθνικά προϊόντα, πάγο και μπακαλιάρο, απολαμβάνουν ένωμη τάξη στη χώρα τους. Και αύξηση της οικονομίας τους 0,5%, 1%, 1,5%, 2% κάθε χρόνο. Με εθνικά προϊόντα πάγο και μπακαλιάρο. Γιατί πολύ απλά υπάρχει ένωμη τάξη. Τόσο απλό είναι.
Τόσο απλό. Δεν χάνονται τα χρήματα που βγάζει ο λαός από εδώ και από εκεί. Φυσικά. Γιατί υπάρχει ένα μετάξι. Φαντάσου τώρα η Ελλάδα που για μένα, στο χώρο που είναι, οι πηγές που έχει, το εργατικό δυναμικό που έχει, η κοινωνία που είμαστε, η γνώση που έχουμε, με τα ελληνικά που μιλάμε, και το μυαλό που έχουμε, καταλαβαίνεις ότι εμείς, ότι αν υπάρξει ποτέ ένα μετάξι στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις ότι για να έρθει κάποιος να γίνει μετά πολίτης στην Ελλάδα, θα πρέπει για να πληρώνει περίπου ένα δις ευρώ. Θα αποκτήσει μεγάλη αξία η ελληνική σημαία. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι που με, και λέω, εντωμεταξύ, κάτι πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Στην Ισλανδία, οι Ισλανδοί δεν είχαν κανένα ιστορικό παράδειγμα να πατήσουν, να πούνε ρε εσύ, έγινε στη Γαλλία, έγινε στη Γερμανία, έγινε στην Αμερική. Τίποτα. Απλώς αποφασίσανε, δεν ξέρανε την τύχη που θα έχουν αυτό που κάνουν, δεν ακολουθήσανε το παράδειγμα με τα κίτρινα γυλαίκα, το οποίο είναι για μένα τελείως αούα. Πεθάναν τόσοι άνθρωποι, βγάλανε τα μάτια από χιλιάδες ανθρώπους με τις σφαίρες κατσού, με τα κίτρινα γυλαίκα, θυμάσαι την ιστορία που έγινε κτλ. Δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα, δεν βγήκε ο λαός στους δρόμους, δεν γίνανε οδομαχίες εκεί πέρα κτλ. Και τι έγινε. Δεν μου λες, στην Ισλανδία όταν ο κόσμος, ο λαός αυτοί, οι 20.000 ας πούμε, πήγαν και φωνάζαν έξω από τα δικαστήρια, θέλουμε δικαιοσύνη. 1.500 μου λέγανε εσείς, ναι, αδερφέ μου, ναι. Έστω, θέλω να πω και πιο λίγοι, 500. Ναι. Εκεί δεν υπήρξε αστυνομία και ΜΑΤ να του ρίξει χημικά όπως εδώ. Όχι. Γιατί, είδες. Μισό λεπτό, όχι. Υπήρξαν φασαρίες, αλλά τι γίνεται. Οι άνθρωποι πηγαίνανε και φωνάζανε, θέλουμε ένωμη τάξη, θέλουμε δικαιοσύνη τώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δεν κάνανε κάτι μεμπτό. Και αυτό τους έδινε και πήγε η αστυνομία στις πρώτες φορές φυσικά για να τους αποδείξει και τα λοιπά, από το να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Και όσο πιο πολύ τους αποδούσε η αστυνομία, τόσο πιο πολύ αυτοί πεισμόνανε και λέγανε κρατάδες, τι θέλουμε, δικαιοσύνη θέλουμε. Ζητάμε τίποτα παράλογο, δηλαδή δεν είναι ότι ξέρει απεργία πείναση για τη δουλειά ή την εργασία. Ζάκη μου, και εδώ πέρα ο λαός ζητάει τίποτα παράλογο. Το ίδιο ζητάει. Ο λαός. Πέφτει η κλωσά και. Όχι, χημικό. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή γιατί έχω κατέβει τρεις φορές, κατέβηκα επίτηδες τρεις φορές. Επίτηδες. Δεν το πίστευα. Κατέβηκα τρεις φορές σε συλλαλητήρια. Και κατέβηκα και στο τελευταίο που έγινε για τη Μακεδονία που είχε 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Τα είδα όλα, Ιωσήφ. Είδα την απόλυτη χειραγώγηση, μάλιστα για να ξεφτυλίσουν και τον ελληνικό λαό και το πνεύμα μας, τη μέρα με τη Μακεδονία, δεν θυμάμαι ότι ήταν Ιανουάριος ή ήταν Φλεβάρης. Εκεί ήμουνα. Εκεί ήσουνα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, και έφαγα και. Την ημέρα που πήγαν να ανεβούν στη Βουλή και πέσαν τα δακρυγόνα και πάνω στα σκαλιά. Ήταν βασικά και το τελικό συλλαλητήριο που είναι, που είχε περίπου 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Και είχαν έρθει και κάτι καλόπαιδα από την Αμερική και χορεύανε πάνω στην εξέδρα και τα λοιπά. Ναι, κάτι, μην τους χαρακτηρίσω. Λοιπόν, τέλος πάντων, έφαγα και εγώ χημικά τα οποία ήταν λιγμένα. Τα πήρα και τα έβγαλα και λιγμένα. Χημικά ρίξανε παλιά άνθρωποι εκεί πέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα είδα όλα. Είδα τους μπαχαλάκηδες 50 άτομα, περάσαν μέσα από τον κόσμο, πήγανε μπροστά, ξεκινήσαν αυτή κάτι ιστορία και ρίξανε και ρίχνανε χημικά με στα παιδιά. Κοίτα, δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Και το 2011, στο Μάιο του 2011, ναι. Στη μεγάλη αυτή διαδήλωση, στην εξέργεση mm-hmm. των αναγαναθισμένων, το ίδιο έγινε. Καπελώθηκε αυτή η ιστορία. Και έληξε άδοξα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, βάσει ιστορίες, ποτέ ένα συλλαλητήριο, μια διαμαρτυρία για μένα είναι η απόλυτη παράνοια. Να κάνεις το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Εδώ ήταν καλύτερα όλος αυτός ο κόσμος, το 1,5 εκατομμύριο, την άλλη μέρα να πιάσουν όλοι και να απογράψουν σε μια κόλλα χαρτί και να καταθέσουν μήνυση. Να καταθέσουν 1,5 εκατομμύριο μηνύσεις. Δεν ξέρω. Από τη μια λέμε ότι δεν πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Όχι. Όμως και από την άλλη λέμε να καταθέσουμε μηνύσεις. Κοίταξε. Εμείς. Μισό λεπτό. Αυτό που κάνουμε και υπάρχει στρατηγική. Όπως σου είπα, το κάνουμε συλλογικά. Πηγαίνουμε για τη μάζα. Πηγαίνουμε, εάν στην Ισλανδία, να σου το πω διαφορετικά πρακτικά. Εάν στην Ισλανδία τελικά υπογράψανε 320.000 κόσμος. Τελικά. Όταν έγινε ποτάμι που δεν γίναγε πίσω, τότε πήγανε μαζί τους και οι δικηγόροι, και οι γιατροί, και οι φιλόσοφοι, και οι δάσκαλοι, και όλος ο κόσμος. Τότε πήγανε μαζί τους. Όταν έγινε ποτάμι που δεν γύρισε, σου λέω, θα πάμε με τους νικητές. Έτσι δεν είναι, λοιπόν. Περιμένουμε κατά ανάλογο στην Ελλάδα. Λοιπόν, περιμένουμε που λες κόσμο. Θα τους δυσκολέψουμε. Δηλαδή, θα κάνουμε πολύ δύσκολο το έργο και μάλιστα όχι δύσκολο, θα έλεγα εύκολο το έργο για τους αγγελείς και τους δικαστές. Θα έχουν άμεση δικαιολογία να πούνε συγγνώμη,
έχω έξω 5.000 άτομα, 10.000 άτομα. Μου έχουν καταθέσει 20, αγωγή ομαδική 20.000 άτομα. Δεν μπορούν να το αποφύγουν αυτό. Τι να τη βγάλουν και πάνω την αγωγή, αόριστη. Εν τω μεταξύ, βάσει τη στρατηγική που έχουμε, εμείς λέμε, παιδιά, το πάμε μέχρι τέλους. Δηλαδή, μέχρι τέλους σημαίνει, μέχρι ευρωπαϊκά δικαστήρια και δεν είναι ο Χάγη, η απόλυτη μούφα. Χάγη, όπως φωνάζουν εδώ πέρα ορισμένοι για να πάει ο κόσμος στη Χάγη, γιατί οι Χάγοι είναι αναγνωριστικές αποφάσεις. Δεν έχουν κανένα εκτελεστικό χαρακτήρα. Παράδειγμα Κύπρου. Πόσες αποφάσεις έχει η Κύπρο, δεν έχει, δεν ξέρω πόσες έχει, 10, 20, 30, 50, δεν ξέρω πόσες έχει από τη Χάγη. Αναγνωρίζω ότι οι Τούρκοι έχουν εισβάλει παράνομα. Αναγνωρίζω ότι γίνει γενοκτονία. Αναγνωρίζω ότι έχετε δίκιο κτλ. Κτλ. Υπάρχει τίποτα εκτελεστικό, όχι. Και θα έρθω και στο θέμα αυτό γιατί. Άρα σε ποια ευρωπαϊκά δικαστήρια, Στρασβούργο. Στρασβούργο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να καταλάβεις ο ΣΥΦ τι γίνεται. Πέρυσι η Ελλάδα έφαγε 40 καταδικαστικές αποφάσεις για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 40. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Για μένα νομίζω ότι θα μας περιμένουν πώς και πώς. Πώς και πώς πιστεύω ότι θα μας περιμένουν. Για να τελειώνουμε επιτέλους με την ανομία. Εντάξει, καλά κάνεις και είσαι αισιόδοξος. Εγώ μαζί σου είμαι, αλλά έχω επιφυλάξεις. Τουλάχιστον όσο αφορά την εκδίκαση εδώ. Τώρα τι θα γίνει στο Στρασβούργο, δεν ξέρω. Όπως είπαμε στην αρχή, ξέρουμε τις συνθήκες. Περιμένουμε ότι την πρώτη αγωγή που θα καταθέσουμε ομαδική θα μας τη βγάλει ο δικαστής αόριστη. Το περιμένουμε αυτό το πράγμα. Κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα πάμε κατευθείαν Στρασβούργο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ναι, το ότι θα τη βγάλει αόριστη σημαίνει ότι μπορεί να παρακάμψεις τα παραπάνω. Ακριβώς. Έτσι να πάρει το εφωτήριο. Ακριβώς. Γιατί έτσι αποδεικνύεις αυτά που σου λέγα προηγουμένως, ότι υπάρχει πλήρης ανομία στην Ελλάδα. Η πλήρης ανομία στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να βρεις το δίκαιο σε μετανικά δικαστήρια και πας με τη μορφή κατεπηγόντος στο Στρασβούργο. Μάλιστα. Να δούμε τι θα κάνω εκεί πέρα. Για ποια θέματα έχετε καταθέσει μέχρι τώρα αγωγές? Αγωγές ακόμα δεν έχουμε καταθέσει. Ετοιμαζόμαστε στον Ούπο. Όσον ούπο να καταθέσουμε αγωγές, βασικά δύο είναι τα θέματά μας που, και αυτά είναι τα δύο βασικά δικόγραφα που έχουμε για να ξεκινήσουμε. Το ένα είναι για να βοηθήσουμε τους γονείς με τα παιδιά τους, επιτέλους να κάνουν τα αυτονόητα και νόμιμα, γιατί ξέρεις τι γίνεται με τους γονείς. Έχουν τα παιδάκια του σχολείου, φοράνε φήμωτρα. Και τα σχολεία, λες, ναι. Ναι, φοράνε φήμωτρα, τώρα θα τους φέρουν και τα εμβόλια. Φυσικά δεν υπάρχει τίποτα γραπτός. Οι γονείς φοβούνται και περνάνε το φόβο τους και στα παιδιά τους. Έχω μιλήσει με ψυχολόγους, ειδικά από την Πάτρα, με μια ομάδα. Τα προβλήματα τα ψυχολογικά για τα παιδάκια είναι τεράστια που έχουν δημιουργηθεί ήδη. Το βλέπω, Ζάκη, εγώ και από τα εγγόνια μου. Η μικρή μου εγγονή λέει: Παππού, με πειράζει πάρα πολύ η μάσκα. Δεν μπορώ πια να τη φοράω. Ένα παιδάκι 8 ετών, έτσι. Ιωσήφ, δυστυχώς το έγκλημα που γίνεται είναι τρομερό. Αυτά που θέλουμε να καταθέσουμε είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να βρεθεί. Εντάξει, δεν θέλω για να υπερβάλλω, δεν καταρρύπτονται. Έχουμε συσσωρεύσει στοιχεία, λοιπόν, τα οποία δεν καταρρύπτονται. Δεν μου λες, παραβλέπεις ένα γεγονός όμως ότι όλες αυτές οι καταστάσεις και οι διενέξεις περί εμβολίων, περί θύμωτρων, γενικώς, έχουν διχάσει και τον κόσμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, την έναρξη, αν και έχει αρχίσει ήδη, ενός περίεργου εμφυλίου πολέμου. Οι μεν κατηγορούν τους δε για συνωμοσιολόγους, ψεκασμένους, δεν μπορείς να συζητήσεις. Ό,τι και αν πεις, αν είσαι από την άλλη πλευρά, είσαι εχθρός της πατρίδας, φασίστας και ψεκασμένος. Γι' αυτό σου είπα ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι ο λαός της Ισλανδίας. Έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ο λαός, κοιτάξτε, και έχω μιλήσει αρκετά για το θέμα αυτό σε αρκετά live που έχω κάνει για την κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλο ιστορικό παράδειγμα στον κόσμο για τα δεινά που έχει περάσει ο λαός μας. Για τόσα πολλά και συνεχόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και σίδερο ειρήνης, ε. Και σίδερο να είσαι θα λιώσεις. Και σίδερο να είσαι θα λιώσεις. Ειδικά τα τελευταία 40 χρόνια τον κόσμο τον έχουν βιάσει τον κόσμο. Ασύστολα. Τον έχουν βιάσει τον κόσμο, τον έχουν ξεπατώσει, τον έχουν τρελάνει. Τα νούμερα, Ιωσήφ, δεν ψεύδονται. Πριν από 2 χρόνια κοίταξα στατιστικά πώλησης φαρμάκων στην Ελλάδα.
στατιστικά πώλησης φαρμάκων πριν από 2 χρόνια. Είχαν πουληθεί στην Ελλάδα 350 κουτιά, 350 εκατομμύρια, συγγνώμη, κουτιά φαρμάκων. Εντάξει, ας πούμε με 10 εκατομμύρια πληθυσμό που δεν ήταν, γιατί πρέπει να είναι τότε γύρω στα 7, σήμερα έχουμε περίπου 6. Σύμφωνα με. Γιατί υπολογίζουμε ότι έχουν φύγει περίπου 4 εκατομμύρια από την Ελλάδα. Υπολογίζουμε. Λοιπόν, τελευταία 6 χρόνια. Λοιπόν, ας πούμε εμείς 10 εκατομμύρια. Πουληθήκανε 350 εκατομμύρια κουτιά φαρμάκων, από τα οποία το 60-65% ήταν ψυχοφάρμακα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Σε σχέση, σε σύγκριση, γιατί πρέπει να έχουμε και το μέτρο σύγκρισης. Πριν από 17 χρόνια, με 10 εκατομμύρια πληθυσμό σίγουρα, όπου είχαν πουληθεί 20 εκατομμύρια κουτιά φαρμάκων, με 1% ψυχοφάρμακα. Ναι, γιατί ο άνθρωπος όταν δεν έχει ψυχοπλάκωμα, τι να το κάνει το ψυχοφάρμακο. Καταλαβαίνεις, τα νούμερα δεν ψεύδονται, είναι άσπρα μαύρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, έχουν μουρλάνει τον κόσμο. Ο κόσμος σήμερα ζει με χάπια. Γι' αυτό και είναι τελείως αυτονόητο αυτό ότι μιλάς στον κόσμο και δεν βγάζεις συμπέρασμα. Μιλάς στον κόσμο, του μιλάς ελληνικά, δεν καταλαβαίνει. Επίσης, σχετικά με τη διχογνωμία. Πάντα, πάλι το βλέπω θετικό. Την όλη ιστορία, δηλαδή, ότι υπάρχουν άσχημοι άνθρωποι οι οποίοι εμβολιάζονται ή θέλουν να εμβολιαστούν ή, ξέρω εγώ, είναι μονόχνοτοι ή δεν ακούνε τίποτα κτλ. Ο Περικλής αυτούς τους χαρακτήριζε αχρίους. Αχρίους. Όσοι δεν είναι πολίτες, είναι στο διάσημο επιτάφιο του Περικλή, όσοι, λέει, δεν ασχολούνται με τα κοινά. Α, όχι, μιλάς για το Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης το έγραψε, αυτό το ανεφώνησε ο Περικλής. Έγραψε. Ναι, έγραψε. Όποιον δεν ασχολείται με τα κοινά, ναι, το δεν τον αποκαλούμε δειλό, αλλά άχρηστο. Ναι. Και το έχει πει ο Περικλής, τέλος πάντων. Λοιπόν, για μένα αυτοί είναι άχρηστοι. Δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ενδίδουν στο έγκλημα που γίνεται κτλ. Ειδικά και απευθύνομαι στους γονείς, οι οποίοι λένε ότι είμαστε γονείς, αγαπάμε τα παιδιά μας κτλ. Και ενδίδουν με τον τρόπο αυτό που ενδίδουν. Ασχέτως εάν το παιδί τους πάθει ψυχολογικά προβλήματα, ασχέτως εάν το παιδί τους πεθάνει, ασχέτως οτιδήποτε. Εντάξει, γιατί έχουν καταφέρει και έχουν εισχωρήσει στο κέντρο της κοινωνίας και στο σκληρό πυρήνα της κοινωνίας που λέγεται οικογένεια. Αυτή η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι να πω. Και με όχημα την τηλεόραση. Έτσι. Ναι, φυσικά. Με όχημα τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης, όπως τα αποκαλώ εγώ, με αυτά. Γιατί αυτή τη στιγμή ο άλλος σου λέει φοβάται. Εγώ τον αποκαλώ άωρο φόβο. Ποιος είναι ο φόβος? Και ρωτάω τους ανθρώπους. Σε έχει πιάσει κανένας από το λαιμό? Σου λέει κανένας ότι θα σε πνίξω εάν δεν κάνεις εμβόλιο, εάν δεν φορέσεις φήμοτρο, εάν δεν κρατήσεις απόσταση τα λοιπά? Όχι. Φόβος. Αόρατος φόβος. Δεν υπάρχει κάτι. Και έχω κάνει και το πείραμα πολλές φορές με κόσμο, κοινό κόσμο. Τι φοβάσαι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρουνε. Και όλα αυτά που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα είναι όλα γραμμένα εφθασώς στα απομνημονέματα και στο βιβλίο του Γκέιμπλς. Όποιος πάει και το διαβάσει, αυτά που γράφει μέσα, αυτά γίνονται σήμερα. Άρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο κόσμος πρέπει να επιδείξει λογική και κρίση. Λογική και κρίση. Και να προσπαθήσει για να ξεπεράσει τον άρρωτο φόβο, να κοιτάξει να είναι μαζί όλοι, όπως κάνανε στην Ισλανδία. Στην Ισλανδία, χωρίς ιστορικό παράδειγμα, μέσα 4 μήνες καταφέρανε και τους βάλανε στη φυλακή. Αυτό που θέλω να σου πω προηγουμένως. Εάν ήταν 10.000 Ισλανδοί, ο πρώτος της Ισλανδίας δεν θα έκλεινε καν στη φυλακή, Ιωσήφ. Ή 20.000. Ήταν όλοι μαζί τελικά. Εμείς που έχουμε ιστορικό παράδειγμα αυτούς, μουρλίμαστε και δεν μπορούμε να το κάνουμε? Τι έχουμε? Ναι, δεν έχεις άδικο. Κατά βάση δεν έχεις άδικο. Απλώς είναι αυτό που λέω, επαναλαμβάνω μονότονα, ότι είμαστε άλλος λαός. Είναι δύσκολο τον Έλληνα να τον ενώσει. Οι φίλοι μου και συνεργάτες μου Ισλανδοί που μου λέγανε την ιστορία, μου περιγράφανε ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά των Ισλανδών με εμάς. Ναι. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό, αλλά είχα άλλη εντύπωση ότι είναι άλλο λαό. Οι φίλοι μου και συνεργάτες μου Ισλανδοί που δουλεύουν μαζί στο τραπεζικό τομέα μου περιγράφανε τον Ισλανδικό λαό όπως είμαστε εμείς. Άρα λοιπόν τώρα εσείς ουσιαστικά έχετε σαν σκοπό τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων υπογραφών για να γίνουν ομαδικές μηνύσεις και αγωγές
σαν ισονομία ή σαν ωμέγα. Κοίταξε, είμαστε κατά βάση ένωση καταναλωτών. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει μπει η τελική υπογραφή για να γίνουμε επίσημα ένωση. Φτιάξαμε την ΑΜΚΕ ισονομία σαν όχημα νομικό για να υπάρχει ομπρέλα νομική και κινούμαστε με την ισονομία. Ναι, γιατί δεν έχει μπει ακόμα υπογραφή για την ΟΜΕΓΑ. Αυτό είναι πρωτοφανής κατάσταση και έχει συμβεί μόνο σε εμάς. Είμαστε η μόνη ένωση που περιμένουμε εδώ και 1,5 χρόνο για να μπει υπογραφή και δεν έχει μπει. Από πού, το πρωτοδικείο, ας πούμε. Ναι, από το Ειρηνοδικείο. Ειρηνοδικείο. Για ποιο λόγο, σας έχουν πει. Όχι. Λόγω κορονοϊού, πάει πίσω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Άγνωστε η βουλή του Ειρηνοδικείου. Τέλος πάντων, έχουμε φτιάξει την ισονομία, κανένα πρόβλημα απολύτως. Έχουμε το απόλυτο ένομο συμφέρον για τα μέλη μας και καλούμε τον κόσμο με εμάς. Σύμφωνοι, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Γράφονται σε εμάς, γίνονται μέλη στην ισονομία και ό,τι κάνουμε, τα κάνουμε στο όνομα της ισονομίας. Ομαδικές μηνύσεις, ομαδικές αγωγές. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό η ισονομία δεν μιλάνε για το ΩΜΕΓΑ, έτσι κι αλλιώς δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Γιατί η ισονομία δεν είναι αυτό που λέμε πολιτικό κόμμα. Πρόσεξε. Καμία σχέση. Καμία. Δεν κατεβαίνετε σε εκλογές. Προς Θεού. Καμία σχέση. Προς Θεού. Σου είπα ότι κατά βάση είμαστε ένας καταναλωτών. Είμαστε άχρωμοι, άοσμοι, απολυτοί και. Χρειάζεται να το πω αυτό, γιατί γίνονται παρανοήσεις. Καταναλωτές είμαστε. Και παρεξηγήσεις. Καταναλωτές. Και έχουμε βάλει στα σκαριά μια δεύτερη ένωση που περιμένουμε αυτή για να εγκριθεί. Αλλά κοίταξε, ο σκοπός μας δεν αλλάζει. Θέλουμε. Το καταστατικό της ισονομίας με τις ενώσεις είναι ακριβώς το ίδιο. Στην ουσία είμαστε ένωση, περιμένουμε την τελική υπογραφή. Δεν μας έχουν γυρίσει ποτέ τίποτα πίσω ότι δεν είστε ένωση ή κάτι είναι μεμπτό. Περιμένουμε την τελική υπογραφή. Μάλιστα. Υπάρχουμε σαν ένωση, περιμένουμε την τελική υπογραφή. Για κάθε έναν που υπογράφει, για κάθε έναν Έλληνα που θέλει να υπογράψει και να συμμετάσχει σε αυτή την ομαδική μήνυση αγωγή, ποιο είναι το κόστος. Υπάρχει κάποιο κόστος. Ναι, φυσικά. Γιατί κάθε φορά που παρουσιάζεται ο δικηγόρος στα δικαστήρια πληρώνει παράβολο. Λοιπόν, ανάλογα με τους συμμετέχοντες είναι και το κόστος συμμετοχής. Εμείς τώρα είχαμε μικρό αριθμό συμμετέχοντων, γιατί έχουμε κατεβάσει ήδη τρεις ομαδικές μηνύσεις, η μία για τις τράπεζες και δύο για το λαθροπικισμό, γιατί αυτό είναι για μένα το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον κύριο Γρίβα, έχω κάνει συνέντευξη μαζί του, δεν θα υπάρχει Ελλάδα σε 10 χρόνια. Γιατί είναι απλά μαθηματικά. Πόσους έχουμε, πόσοι πρόκειται να έρθουν. Θα σε πούνε και σένα τώρα κάποιοι. Τι. Τέλος πάντων. Ρατσιστή και τα λοιπά. Τάδε έφη κύριος Μάζης, κορυφές και κύριος Γρίβας. Η απόλυτη γεωπολιτική στην Ελλάδα. Τάδε έφη κύριος Μάζης, κύριος Γρίβας. Δεν τα λέω ο κύριος Πολυζωήδης. Εγώ παίρνω τις πληροφορίες από τις επίσημες πηγές. Ας πούνε τον κύριο Μάζη τον κύριο Γρίβα ρατσιστή. Εγώ απλά αναπαράγω την πληροφορία. Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Σάκη, εύχομαι τα καλύτερα. Τι να πω, γιατί αφορά όλους μας αυτό που κάνετε. Εύχομαι να λειτουργήσει πρώτιστα η ελληνική δικαιοσύνη, αλλά όπως είπες, ακόμα και αν δεν λειτουργήσει, υπάρχει το Στρασβούργο. Είμαστε θετικοί. Το λέμε σε όλους, σε όλα τα μέλη μας, το πάμε μέχρι τέλους, μέχρι τελικής δικαιώσης. Επειδή προηγουμένως άφησαμε λίγο κενό, δεν είπαμε για το κόστος τελικά. Όσο πιο πολλά είναι τα άτομα, τόσο λιγότερο το ποσό συμμετοχής, έτσι. Ξυπακούεται. Δηλαδή σε μια αγωγή, δηλαδή αν θα κάνει. Να δώσουμε ένα νούμερο ενδεικτικό. Να σου δώσω νούμερο ενδεικτικό. Λοιπόν, κατεβάζουμε αγωγές για να βοηθήσουμε τους γονείς με τα σχολεία να στραφούν κατά τον άμεσα υπευθύνο που αυτοί λέγονται διευθυντές και δάσκαλοι σχολείων. Έτσι δεν είναι. Η άμεσα υπεύθυνη. Δεν είναι το κράτος. Το κράτος επιθυμεί τα παιδιά στο σχολείο να φοράνε φήμωτρα. Επιθυμεί ή μήπως επιθυμεί. Δίνει την εντολή. Λοιπόν, να τα εξηγήσω καλύτερα τα πράγματα, μιας και είμαστε και στην κάμερα, να τα καταλάβει ο κόσμος, είναι πάρα πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, στο πλανήτη Γη. Στον πλανήτη Γη, αυτό που είναι κορυφή και αποκλείται από όλα τα κράτη του κόσμου λέγονται διεθνείς νόμοι. Έχουν υπογραφεί από όλα τα κράτη και όλα τα κράτη ακολουθούν τους διεθνείς νόμους. Ναι ή όχι. Μέσα στους διεθνείς νόμους έχουμε τη συνθήκη της Νιρεμβέργης, έχουμε τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, έχουμε την συμφωνία του Οβιέδο κτλ. Κτλ. Ναι ή όχι. Αυτό είναι κορυφή. Μετά από την κορυφή, το νούμερο 1, το νούμερο 2 είναι το σύνταγμα της κάθε χώρας.
Το Σύνταγμα της κάθε χώρας, Ελλάδας, Γαλλίας, Αργεντινής, Ισλανδίας τα λοιπά, πρέπει να ακολουθεί τους διεθνείς νόμους. Κατανοητό. Τρίτο, έχουμε τους νόμους, οι οποίοι είναι κάτω από το Σύνταγμα. Οι νόμοι πρέπει να ακολουθούν το Σύνταγμα της κάθε χώρας και τους διεθνείς νόμους. Κατανοητό. Τέταρτο σκαλί, έχουμε κοία, πράξη νομοθετικού περιεχομένου κτλ. Στη νομική επιστήμη ίσον χαρτί τουαλέτας. Στη νομική επιστήμη. Όντως έτσι είναι. Εντάξει. Δεν μπορεί τώρα μια κοία να ακυρώσει νόμο, σύνταγμα, διεθνή νόμο. Γίνεται. Ειδικά τους διεθνείς νόμους. Για πες μου κάτι, γιατί οι ξένοι που τόσο κόπτονται για το δίκαιο και τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη δεν επεμβαίνουν εδώ που βλέπουν ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Για ποιο λόγο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Βλέπουν ότι βγαίνουν αποφάσεις με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες είναι εντελώς παράνομες, παράλογες και κατά παράβαση των, ακόμα και των συνταγματικών διατάξεων. Γιατί δεν επεμβαίνουν εκεί και επεμβαίνουν. Δεν ξέρω εάν υπάρχει ειδική επιτροπή, ειδικό τμήμα στην Ευρώπη που να παρακολουθεί τις άλλες χώρες και να επεμβαίνει. Δεν ξέρω αν έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα. Π.χ. όταν απεμπόλυσαν τη λευκή ψήφο το 2005, άλλαξαν τον εκλογικό νόμο για να τελειώσουν τελείως, ξέρεις, για να τα έχουν όλα με την πάρτι τους. Μήπως τυχόν και οι Έλληνες τρελαθούν κάποια στιγμή και ψηφίσουν όλη η λευκή ψήφο, γιατί η λευκή ψήφο ήταν σαν να ψηφίσει κόμμα. Κατανοητό. Και την έβγαλαν αυτή από τον εκλογικό νόμο. Δεν υπάρχει πλέον η λευκή ψήφο και τη θεωρούν άκυρη. Τότε φάγαμε καταδικαστική απόφαση από την Ευρώπη που έλεγε ότι αυτός ο νόμος, αυτό που έγινε, ότι είναι άκρα μη συνταγματικό. Λοιπόν, αυτοί κάνανε τη δουλειά τους. Βγάλανε απόφαση που έλεγε ότι ήταν μη συνταγματικό αυτό που έγινε. Στην Ελλάδα, δικηγόροι, σύλλογοι, πολιτικά κόμματα, φυσικά δεν κινήθηκε κανένας να την πάρουν αυτή την απόφαση, να την κάνουν σημαία και να τους βάλουν στη φυλακή. Κινήθηκε κανένας. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ειδικό τμήμα που παρακολουθεί όλες τις άλλες χώρες. Και τι να κάνουν. Θα πρέπει. Όχι, όπως επενέβησα στα οικονομικά θέματα και μας βάλανε. Κοίταξε. Μας βάλανε τα δύο πόδια σαν παπούτσι. Ωραία, λοιπόν. Όπως εξήγησα προηγουμένως, δεν γίνεται μια κοία για να ακυρώσει έναν διεθνή νόμο. Ή το Σύνταγμα κτλ. Καταλαβαίνεις ότι τα πάντα είναι παράνομα. Απλώς. Τι γίνεται. Δίκαιο θα δοθεί σε αυτούς που έχουν ένομο συμφέρον. Ποιοι έχουν ένομο συμφέρον. Εσύ και εγώ. Οι κάτοικοι που μένουν στην Ελλάδα. Δεν έχει ένομο συμφέρον ο Γάλλος. Ο Γάλλος έχει ένομο συμφέρον και εκεί θα μπορούσαν για να επέμβουν, όπως μου το λες, λόγω της λαθροεισβολής που γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί τα τεράστια 7 εκατομμύρια που μπαίνουν στην Ελλάδα, που τους φέρουν βασικά, όχι μπαίνουν μόνοι τους, τους φέρουν οι δικοί μας, εντός εισαγωγικών. Εντάξει. Τους φέρουν στην Ελλάδα με σκοπό να γίνει αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού για να μην πάνε ποτέ στη φυλακή, και αυτό βγαίνει εκ των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, αυτοί θα μπορούσαν να επέμβουν και να πούνε: «Ω, παιδιά, εκεί πέρα γίνεται λαθροεισβολή. Αυτοί θα έρθουν και σε εμάς». Θα μπορούσαν και αυτοί να κάνουν δράσεις. Αυτό που είπες προηγουμένως γιατί δεν έχει πέσει ακόμα υπογραφή, εγώ τώρα έκανα το λάθος, πες το λάθος, πες το οτιδήποτε. Είχα βγει εφραζός και έλεγα ότι μόλις γίνει η Ένωση, η Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ωμέγα, ότι θα βγούμε, θα κάνουμε σύμπραξη με άλλες ενώσεις από την Ευρώπη για να χτυπήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να ανοίγεις τα χαρτιά σου όταν έχεις να κάνεις. Ναι, το έμαθα όταν το. Να κάνεις με ελληνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς, το έμαθα το μάθημά μου. Είμαστε προσθετικοί, κινούμαστε με προσθετικά βήματα. Δυστυχώς, παρόλο που είμαστε προσθετικοί κτλ., τρεις φορές προσπάθησαν να μας διαλύσουν εκ των έσω. Εκ των έσω. Ήρθαν άνθρωποι που λέγανε είμαστε πατριώτες, θέλουμε να βοηθήσουμε κτλ. Εκ των έσω πήγανε για να διαλύσουν τρεις φορές την Ένωση. Ο εχθρός είναι εντός. Πάντα. Ο εχθρός είναι εντός, ναι. Ο εχθρός, Ιωσήφ. Είναι εντός και προτείνω στον κόσμο λογική και κρίση. Και επιμένω στις λέξεις, γιατί οι λέξεις έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αυτονόητα και νόμιμα. Δεν γίνεται, δηλαδή έρχομαι εγώ, σε κλέβω. Έρχομαι εγώ και κλέβω τον Ιωσήφ. Θα πάω εγώ στη Χάγη να πάρω απόφαση από τη Χάγη ότι ο Ιωσήφ, ο Ποζουζάκης με έκλεψε. Όχι. Θα πας και θα κάνεις τη διαμαρτυρία έξω στο Σύνταγμα ότι σε έκλεψα. Στο δικαστήριο θα πας. Όχι. Θα πας και θα υπογράψεις στο ίντερνετ, δεν ξέρω οτιδήποτε, ότι ο Ζάκης έκλεψε. Όχι. Δεν θα μου κάνεις κατευθείαν μην εισαγωγή, να με βάσεις στη φυλακή και να μου παραπάνω. Αυτό λέω, αυτονόητα και νόμιμα. Ξέρουμε ότι μας έχουν εκλέψει, μας έχουν διαλύσει, κάνουμε τα αυτονόητα και νόμιμα. Αλλά πώς πρέπει να γίνουν συλλογικά, όπως έγινε στην Ισλανδία, με
Εδώ να βάλω την παρένθεση, την πολύ καλή παρένθεση, να το καταλάβει ο κόσμος. Τα αντικόγραφα που πρέπει για να γραφτούν πρέπει να είναι, όπως τα αποκαλώ, μπετόν αρμέ. Να μην χάνω από πουθενά, να έχεις δηλαδή τα καλύτερα εργαλεία. Να έχεις τα καλύτερα αντικόγραφα. Τα αντικόγραφα, πάλι ο κόσμος δεν το ξέρει, στοιχίζουν χρήματα. Εντάξει, για να γράψεις αντικόγραφα από ανθρώπους που ξέρουν, που θέλουν να τα γράψουν, θα πάρει και χρόνο και χρήματα. Ο κόσμος τον έχουν μουλάνει πάλι εδώ πέρα. Πηγαίνει στον δικηγόρο, λες θέλω να κάνω μια ανακοπή. Μάλιστα, εσύ με χρόνεις, 500 ευρώ σου λέει ο ένας. Πόσα χρόνια εσύ, 1000 ευρώ. Πόσα χρόνια εσύ, 2000. Δεν είναι φασόλια και ντομάτες τα δικόγραφα. Θα πας σε δικηγόρο, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, το δοκίμασα και εγώ προσωπικά. Όπως ξέρεις, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς δικηγόρους. Δεν είναι εμπιστοσύνης οι περισσότεροι από αυτούς. Είναι μετρημένες δάκτυλα αυτοί που πραγματικά θέλουν και θα κάνουν καλή δουλειά. Θέλουν και βοήθεια γιατί δεν έχουν τις γνώσεις χρηματοοικονομικές, ιατρικές κτλ. Θέλουν και βοήθεια να βρει στοιχεία κτλ. Πρέπει να γίνουν πολλές επισκοπήσεις στα δικόγραφα ώστε το τελικό προϊόν του δικογράφου να είναι κάτι αξιόλογο, πάρα πολύ αξιόλογο, δεμένο ώστε να σταθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν θέλουμε τρύπια δικόγραφα. Καταλάβεις. Εντάξει, μέχρι τώρα θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή στο μέλλον. Όταν θα αρχίσουν να κινούνται τα πράγματα και να υπάρχει αποτέλεσμα, εύχομαι. Έτσι, καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.